Χαίρετε κυρίες, κύριοι, μη βάλια μπούι και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Θλίψη σκόρπισε η αναγγελία του θανάτου του Δημήτρη Ξηριτάκη, που έφυγε τα ξημερώματα σε ηλικία 72 ετών εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας. Ο επιφανής δικηγόρος ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα και είχε αναπτύξει έντονη αντιδικτατορική δράση κατά τη μαύρη περίοδο της Χούντας. Αύριο το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου. Ο Δήμος Μαλεβιζίου, στη μνήμη του επιφανούς Καλεσανού δικηγόρου και πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε να προχωρήσει στην ονοματοδοσία δρόμου σε οδό Δημητρίου Ξηριτάκη. Πρωτοποριακή μέθοδος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Παγνί. Πρόκειται για δοκιμή μιας μεθόδου που επιτρέπει μέσω σωληνών και της κάμερας να παρακολουθείται real-time σε monitor η εικόνα και η συμπεριφορά των οργάνων του ασθενή κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Όμορφες στιγμές έρχονται για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρη Ξενάκη, που την Κυριακή θα ανέβει τα σκαλιά της Εκκλησίας για να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του, Αλεξάνδρα Λαλιώτη, που σε λίγους μήνες μάλιστα θα φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Κουμπάρος του ζευγαριού ο κορυφαίος νομικός Νίκος Κοτσαμπασάκης, που μαζί με τον Δημήτρη Ξενάκη ως γνωστόν είχαν σηκώσει το βάρος της γνωστής υπόθεσης Ρίχτερ. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.